Λοιπόν, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας παρουσίαση για όσους μπήκανε τώρα. Ελπίζω να με ακούτε όλοι καλά, να είναι ο ήχος καθαρός. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα. Και αρχικά λέμε την παρουσίαση της εταιρείας, δηλαδή εξηγούμε λίγο την... πώς δουλεύει η εταιρεία μας, ίσως καινούργιους επενδυτές ή συνεργάτες. Και μετά, το δεύτερο κομμάτι της παρουσίασής μας είναι τα νέα της εβδομάδας. Οπότε τώρα ας ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης. Βλέπουμε εδώ πέρα στο πρώτο μας φόντο, που είναι ένας πίνακας επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο καλλιτέχνης... ένας ζωγράφος και ουσιαστικά απεικόνιζε σε αυτό το πίνακα το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε όμως ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Κάτι που ήταν αρκετά πρωτοπόρο για τη δικιά του εποχή και τις οποίες μπορείτε να τις δείτε εδώ πέρα σε αυτό το πίνακα. Επίσης ο καλλιτέχνης προέβλεψε μακρύ για την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή η πραγματικότητα ήρθε γρηγορότερα. Είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα. Βλέπουμε εδώ πέρα τους δρόμους και φυσικά τις λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, τα οποία έχουν διευκολύνει αρκετά την καθημερινή μας ζωή, έρχονται και με κάποια μειονεκτήματα. Βλέπουμε κάποια από αυτό που είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο πρόβλημα της λίστας μας, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος, όπως σίγουρα γνωρίζετε, όταν κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση. Η φύση όμως έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνά ότι ο ίδιος καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν άλλα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της όξινης βροχής. Το επόμενο πρόβλημα στη λίστα μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στη ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, όπου λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου φυσικά κατά τη διάρκεια αυτής της καύσης απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκους, σε χαράνδρες, ποτάμια και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την τεράστια κατανάλωση υλικών και εξόδων. Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι παρόμοιο στις μέρες μας, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στη καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε στην αριστερή το τελεφερή και στη δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή,
σέρνονται από ένα σχοινί και δεν γίνανε εξάρτητες μεταφορές. Έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, Ανατόλη Γνίτσκι, που μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας, την οποία είδαμε νωρίτερα. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό για διάφορες χρήσεις, όπως βλέπετε και εδώ. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, κάτω από τις χορδές το υλικό πλήρωσης, αυτό που περιβάλλει το εσωτερικό έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς και από πάνω τη κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίες, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες και φυσικά πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Καινοτεχνολογίας στη Λευκορωσία και τώρα θα σας πω εν συντομία στα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ βλέπουμε το πρώτο, το οποίο είναι το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το επόμενο μας όχημα είναι το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγοι τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγοι σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότερη σε συντήρηση. Το επόμενο μας όχημα είναι το ημιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτισης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και άλλα διάφορα μοντέλα, όπως το Unicontact, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ένα όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς, ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και εδώ έχουμε το τελευταίο όχημα της λίστας μας, όπου είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με τη Unitrans, όπου είναι μία μεταφορά εμπορευμάτων. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς.
Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορτής Ανατόλη Γιουνίσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει έρθει μέχρι στιγμής που έχετε ακούσει αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορτής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά σε μια πιο καινούργια τεχνολογία έχει φυσικά πιο αποδεικτούς κινητήρες, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς έχουμε ήδη αναφέρει αρκετές φορές για το πόσο μας νοιάζει και μας ενδιαφέρει το όχημά μας να είναι οικολογικό προς το περιβάλλον. Επίσης, είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και έτσι την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύριες εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορτών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδέχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Βλέπουμε το πρώτο μας όχημα, το οποίο είναι για μικρότερες αποστάσεις, δηλαδή μέσα στις πόλεις, κάνει μεταφορά επιβατών, παίρνει 14 επιβάτες και φτάνει 10 χιλιόμετρα την ώρα. Και το δεύτερο όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχουν το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway βλέπουμε όμως πως έχουν το μικρότερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, που αυτό φυσικά αποτρέπει πρώτα απ' όλα τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους και αυτό με τη σειρά του μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, που αυτό επίσης είναι σημαντικό, διότι όπως ξέρετε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν και εκρήξεις σε μεγάλους βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Τώρα εδώ βλέπουμε τη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Θα ακολουθήσουν διαγράμματα πάνω σε αυτά και θα βασιστούν και σε αυτές τις εικόνες και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Βλέπουμε εδώ το πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλαιούχες δαπάνες και βλέπουμε πως το όχημα το οποίο λειτουργεί η μαγνητική όρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα
Παρατηρούμε επίσης και ότι τα οχήματα της Skyway, τα οποία είναι με το πράσινο χρώμα, έχουν το μικρότερο ποσοστό. Και συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό και στις λειτουργικές δαπάνες. Τώρα εδώ στην περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό και σε ένα άλλο διάγραμμα, που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα. Παρατηρούμε επίσης και τη μεγάλη διαφορά που έχουν οι οδικές μεταφορές με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς και φυσικά με τα οχήματα της Skyway, τα οποία συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Εδώ σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, το τελεφερή κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Μετά από αυτό ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το οχήματα της Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα, που είναι ένα λίγο διαφορετικό διάγραμμα, διότι βλέπουμε πως θέλει να δείξει κάτι θετικό, τα οχήματα της Skyway, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, είναι τα πιο ικανά μέσα μεταφοράς. Και μετά από αυτό ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας δείξω και τις εκδοχές μεγάλων εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων καθώς και μικροφορτίων, τα οποία είδαμε και λίγο νωρίτερα. Το Unicont, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος μεταφοράς, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει φυσικά να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και υπεραστικά υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το ΕΚΑΤΕΧΝΑ ΠΑΡΚΟ, που είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Και εκεί κάθε χρόνο διοργανώνεται το ΕΚΑΦΕΣΤΟ, που χιλιάδες επενδυτές συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο από όλο τον κόσμο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας και φυσικά να κάνουν μία βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθενται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Εμιράτο της Σάρσα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στο απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες.
Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε όλες αυτές τις εταιρείες, τις οποίες σίγουρα όλοι σας γνωρίζετε. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκινήσαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ίσως ότι μια μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν το κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Η τεχνολογία μας και αυτή ξεκίνησε σιγά σιγά σαν μια ιδέα ενός επιστήμονα, μετά έγινε έργο και πλέον καθημερινά ακούμε για τα επιτεύγματα που πραγματοποιεί και μόνο αυτό μας δείχνει για το πώς είναι μια πολλά υποσχόμενη εταιρεία που και αυτή ήρθε για να αλλάξει τις ζωές μας. Και γι' αυτό κι εσείς μη χάνετε την ευκαιρία σας. Μπορείτε να επενδύσετε όσο ακόμα την έχετε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει, καθώς ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Και τώρα ας κάνουμε μία σύνοψη για την πρώτη μας παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και παράλληλα φροντίζει το πλανήτη μας. Τώρα πριν προχωρήσουμε στην δεύτερη μας παρουσίαση, η οποία αφορά τα νέα της εβδομάδας, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως υπάρχει και το chat, όπου μπορείτε να γράφετε παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και επίσης για κάθε νέο το οποίο λέμε εδώ πέρα, έχουμε βάλει στις συνομιλίες που έχουμε ειδικά δημιουργήσει για τους επενδυτές της εταιρείας. Και μπορείτε από εκεί κατευθείαν πατώντας το σύνδεσμο να μεταβείτε στη ιστοσελίδα και να διαβάσετε έτσι τα νέα της εταιρείας, που είναι καλό να ξέρετε πώς προχωράει η εταιρεία μας. Ή αλλιώς μπορείτε μέσα από το back office, από εκεί επίσης μπορείτε να διαβάζετε τα νέα. Και τώρα ας προχωρήσουμε. Αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε αυτή η καινούργια χρονιά, σας έλεγα για την πρωτοχρονιάτικη ομιλία του Ανατόλη Νιουνίτσκι, η οποία συνέπεσε με τους εορτασμούς της πρωτοχρονιάς. Τώρα έχει μεταφραστεί αυτή η συνομιλία σε 12 γλώσσες και συνεργάτες από όλο τον κόσμο μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν αυτή την ομιλία σε διάφορες γλώσσες, για τις οποίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Σε αυτή την ομιλία, Ανατόλη Γιουνίτσκι παρουσίασε τα δικά του ιδανικά και στόχους, τα αποτελέσματα της εταιρείας που επιτεύχθηκαν το 2022, καθώς και τη διεθνή αναγνώριση της τεχνολογίας UST. Το βίντεο παρέχει επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας μεταφοράς φορδών. Για παράδειγμα, Ανατόλη Γιουνίτσκι λέει για την υλοποίηση του Sarja Transport και Infrastructure Complex νούμερο 4 και την πιστοποίησή του, την αύξησή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως και 12 εκατομμύρια δολάρια, την ανάπτυξη νέων μοντέλων μεταφοράς φορδών και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα στην Unisky Stream Technologies. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε, σας προτρέπω να δείτε αυτό το βιντεάκι, για όσους δεν το έχετε δει. Πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο είναι ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 10 του μηνός. Η U-Sky Transport συμμετείχε στο πάρκο έρευνας τεχνολογίας και τεχνολογίας της Sarja. Η εκδήλωση
αυτή που έγινε στο επενδυτικό φόρουμ Stars 2023, ναι, εστιάζει στις τρέχουσες αλλαγές της αγοράς και τις εξελίξεις που επηρεάζουν το παγκόσμιο επενδυτικό τοπίο. Η εκδήλωση διήρκησε 2 μέρες. Η πιο αξιομνημόνευτη έκθεση ήταν το UCAR, το οποίο προκάλεσε γνήσιο ενδιαφέρον μεταξύ των συμμετοχόντων, καθώς και η ίδια η USKY Transport και Infrastructure Technologies. Μεταξύ των επίτιμων προσκεκλημένων ήταν και ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Sharjah FDI Office. Χάρη στη συμμετοχή στο φόρουμ, η USKY Transport απέκτησε νέες επιχειρηματικές επαφές και πολύτιμες συνδέσεις που θα βοηθήσουν τη USKY Transport και Infrastructure Technology να αναπτυχθεί με επιτυχία όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το επόμενο μας νέο δημοσιεύτηκε σήμερα, 14 του μηνός. Η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας στις επιστημονικές δραστηριότητες της USKY Transport. Σε τελική ανάλυση, η μελλοντική μηχανική που θα αναζητηθούν σε νεαρή ηλικία, ακόμα και κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους στο κολέγιο. Η αμοιβαία επιφυλή συνεργασία της USKY Transport με παγκόσμια εκπαιδευτικά ιδρύματα κερδίζει δυναμική και συχνά αναφέρουμε εδώ πέρα διάφορα άρθρα σχετικά με αυτές τις συνεργασίες. Φοιτητές από διάφορα γνωστά πανεπιστήμια, για τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς και οι μικροί μαθητές από το Ίδρυμα Ρούμπου Κιάρν έχουν ήδη γνώση της τεχνολογίας μεταφορών και υποδομής της USKY. Αυτή τη φορά η εταιρεία πραγματοποίησε μια συναρπαστική περιοδία στο USKY για τους φοιτητές από την Πανεπιστημιούπολη Πιούνλαβάσα από την Ινδία. Οι μαθητές εισήχθησαν σε ένα εξαθέσιο UFLAS υψηλής ταχύτητας με ενσωματωμένο σύστημα πολυμέσων που μπορεί να φτάσει ταχύτητες 500 χιλιόμετρων την ώρα. Στο γραφείο USKY Transport στους μαθητές παρουσιάστηκε και ένα μοντέλο γραμμικής πόλης και είπαν για τους διαφορετικούς τύπους δομών τροχιάς που περιλαμβάνουν εύκαμπτες, ημιάκαμπτες και άκαμπτες δομές, καθώς και τους διαφορετικούς τύπους ηλεκτρικών οχημάτων. Η USKY Transport είναι πάντα έτοιμη να παρέχει την ευκαιρία να εξοικειωθείτε με τις μοναδικές τεχνολογίες της USKY Transport και Infrastructure Technology και καλωσορίζει νέους επισκέπτες στο USKY Center που ενδιαφέρονται για καινοτόμα συστήματα μεταφορών που μπορούν να αλλάξουν το πλανήτη μας προς το καλύτερο. Το επόμενο μας νέο, το οποίο επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα, έχει να κάνει με τους λεγόμενους χρυσούς νικητές του Stage 3 του Skyward Community Champions Challenge, οι οποίοι ήρθαν στο Ντουμπάι από όλο τον κόσμο και είδαν τη τεχνολογία που προσφέρει το Μουσείο για την Επίλυση Παγκόσμιων Προβλημάτων, όπως το λιώσιμο των πάγων και η συγκέντρωση πυρκαγιά σε τροπικά δάση. Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με μια συνάντηση με τον ιδρυτή και επικεφαλή σχεδιαστή της USKY Transport, με τον Ανατόλη Γιουνίσκη, στο USKY Center στη Σάρζα. Κάθε εταίρος ήταν σε θέση να αξιολογήσει τις αλλαγές που έγιναν από την τελευταία τους επίσκεψη. Το φιλικό προς το περιβάλλον Eco House, το λειτουργικό μοντέλο της γραμμικής πόλης U-City, το τέταρτο κομμάτι δοκιμών και πολλά άλλα. Όλοι ένισαν την ομαλή διαδρομή του τετραθέσιου UCAR και μπόρεσαν να κάνουν ερωτήσεις στον Ανατολή Γιουνίσκη. Οι συνεργάτες έλαβαν επίσης και δώρα προσωπικά από τον Ανατολή Γιουνίσκη και φωτογραφήθηκαν με φόντο το
U-Flash, ένα νέο μέσο μεταφοράς υψηλής ταχύτητας που μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Και τώρα πάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Να υπενθυμίσουμε για την προσφορά Faces of the Future, η οποία από τις 6 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε, η προσφορά Faces of the Future είναι διαθέσιμη στο back office σας. Με αυτήν μπορείτε να κάνετε οποιανδήποτε αριθμό επενδύσεων με έκπτωση 1:90 και να πάρετε ένα ολόγραμμα με τη φωτογραφία σας στο Εκατέχνα Πάρκ, στο μουσείο που βρίσκεται εκεί, όπως το βλέπετε σε αυτό εδώ το slide. Όπως βλέπετε, έχει μείνει λίγος χρόνος, είναι μόνο 2 ημέρες, διότι η προσφορά λήγει στις 17 του μηνός. Θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το ολόγραμμα μόνο αφού έχετε πληρώσει ολόκληρο το ποσό της επένδυσής σας, σύμφωνα μία από τις απαιτήσεις, όπου είναι σε δόσεις των $500 για 10 μήνες ή εφάπαξ το ποσό $5,000. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. Ελπίζω να σας ήταν ενδιαφέρον. Βλέπω ερωτήσεις, οι απορίες δεν υπάρχουν, οπότε θα τελειώσω εδώ την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την προσοχή σας. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας και ένα καλό υπόλοιπο σήμερα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.